Γεια χαρά σε όλους, ακόμα ένα tech podcast βρίσκεται μαζί σας, σήμερα 5η 10 Φεβρουαρίου 2022, μαζί με την καλύτερη παρέα τεχνολογίας, το Βάιο Βίτο και το Γιώργο Αρβανιτίδη. Καλησπέρα Βάιε, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους παιδιά. Βάιο Θεσσαλονίκη, Γιώργος εδώ Αθήνα, μαζί με εμένα, αλλά σε διαφορετικά στούντιο. Είμαστε μαζί σας αυτή την εβδομάδα. Την προηγούμενη είχαμε, μας βάλατε απουσία. είμαστε όμως εδώ πέρα ξανά μαζί, πέμπτη βράδυ, 10 η ώρα, ε, στις 17η εκπομπή Tech Podcast, δεύτερη σεζόν. Και για χαρά, παιδιά, βάει, τι γίνεται, Γιώργο, έτσι... Πείτε λίγο τι, τι κάνατε τις προηγούμενες ημέρες πριν μπούμε έτσι στη θεματολογία μας. Να μάθει ο κόσμος, είστε και influencers. Να μάθουν την καθημερινότητά σα. Ε, κάτσε, ο, ο Βάιο έχει κάνει τα πιο πολλά. Αυτό πρέπει να μιλήσει. Όχι, έχω κάνει τι πιο πολλά. Τι να μιλήσω με αυτά που γίνονται στη χώρα γενικότερα δεν είναι να μιλά για τίποτα. Μόνο για τεχνολογία για να μην μα πάρει μαυρίλα των ημερών. Αλλά. Έτσι, γενικά... Και εδώ είμαστε. Αυτό είμαστε να κάνουμε. Αυτό. Αυτό. Να μιλήσουμε για τεχνολογία. Γιώργο, εσύ τι έκανε. Εγώ τίποτα το ιδιαίτερο. Σπίτι, κατά κύριο λόγο. Δουλειά, σπίτι. Σπίτι, δουλειά. Και έβλεπα τι αναρτήσει του Βάιου εκεί από την Κερκίνη. Να, αυτή, γιατί είναι το <laughs> πατρίδα, έτσι. Αυτή Από την Κερκίνη, ε, μία Κερκίνη την οποία ε, ο Βάιος δαξει την έχει χορτάσει, είναι πο πάρα πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, από, από το σπίτι του κάθε Σαββατο... Σχεδόν, τέλος πάντων, μια φορά το μήνα πάει για πλάκα. Ε, αυτή τη Δευτέρα θα είμαι εκεί πέρα. Ε, Βάι, Ξέρω ότι αδειμονείς να με συναντήσεις και να με σφίξεις την αγκαλιά σου ή κάνω λάθος. <laughs> Ό, ότι έρχεσαι, έρχεσαι. Δεν ξέρουμε κανεί αν θα φύγει. <laughs> λοιπόν, <laughs> ε, ε work, workshop στην ε, Κερκίνη, στη Λίμνη Κερκίνης. Λίμνη Κερκίνη; Η Κερκίνης. Κερκίνη, κερκίνη, λίμνη Κερκίνης, η Λίμνη Κερκίνης, η Κερκίνη. Ώρα. Λίμνη Κερκίνη, λοιπόν, ε, φωτογραφικό workshop, ε διοργάνω 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 διοργάνωση, Vios Vitos και pttl.gr 14 με 17. Ε, Φεβρουαρίου, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα ασμίξουμε, ένα μοναδικό, υπάρχει, υπάρχει αρκετή ε, συμμετοχή, όταν λέμε αρκετή συμμετοχή δεν εννοούμε ε, 10, 15, 20 άτομα, δεν γίνονται έτσι τα σωστά τα workshop, είναι περιορισμένος ο αριθμός των, ε, των συμμετεχόντων και έχουμε, έχει δημιουργήσει μια πολύ, μια εξαιρετική παρέα ο Βάιος, όπου φίλοι από όλη την Ελλάδα, και αν καταφέρουμε θα έχουμε μαζί μας και από το εξωτερικό, θα ζήσουν θα για έχουμε. τέσσερις... Δεν θα έχουμε. Θα ζήσουμε για τέσσερις ολόκληρες ημέρες ε, την ομορφιά εκείνου του σημείου της Βόρειας Ελλάδας, της χώρας μας, ε, μαζί με τις φωτογραφικές συμβουλές του, του Βάιου, ένα μοναδικό ε, ε, τοπίο, το οποίο είχα την ευκαιρία πριν δύο χρόνια, τέτοια εποχή πάλι, να ανακαλύψω και είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που και γιατί πέρυσι δεν μπορέσαμε λόγω COVID, αλλά φέτος, δόξα το Θεό, 14 Φεβρουαρίου θα είμαστε κερκίνοι και να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο θέαμα. Εδώ να πω ε, ότι θα έχω και χορηγία ε, από τη Samsung Electronics Ελλάς, θα έχω στα χέρια μου το Galaxy S22 Ultra, να το το τουμπανάκι παιδιά, Ξέρω, δεν μπορείτε να το πιάσετε στα χέρια σα. Κυκλοφορεί 25 Φεβρουαρίου. Δεν λέω για Σένα Βάια και τον Γιώργο. Λέω για του φίλου που μα βλέπουν. Ε, S22 Ultra. Δεν ξέρω. 21 Ultra, είπα, μπερδεύτηκα. Όχι, Όχι, καλά το, το Εγώ δεν καταλαβαίνω mm. γιατί βγάζουν τα άλλα και το ονομάζουν Ultra. Μπορούσα να βγάλουν μόνο αυτό, τελειώνουμε. <laughs> <laughs> Άρε, μεγάλε, εδώ είσαι. <laughs> 1400. <laughs> το εδώ, Το πενάκι, 12... πενάκι πού μπαίνει το πενάκι. 12256. Να το. 1499 εδώ είσαι φίλε Θα σου πω τι έχει γίνει φίλε με αυτό Με αυτό η αλήθεια είναι μία και την ξέρω μόνο εγώ Την έχω αλλιεύσει από μυστικά έγγραφα Από το Wikileaks από το Samsung mm -hmm. Αυτό στην ουσία Είναι το Samsung Note Beaks. Το Note είναι Απλά για να Μπράβο. μην μου λεφτά στις διαφημίσεις, στις διαφημίσεις Γράφοντας τη λέξη Note Είπανε δεν το κάνουμε σαν τα Galaxy S22 Ultra Τελειώνουμε οικονομία, Το πιάσες το... Γιώργο, το είπανε πάρα πολύ στα σχόλια και στην Αμερική. Το είδα πάρα πολύ σαν σχόλιο. Λέει S22 Ultra ή Note 22 Ultra. Πάντω. Δίκιο έχουν. Δίκιο έχουν, αλλά να σου πω κάτι, Γιώργο, στην τελική. Γιατί πολλέ φορέ ψάχνουμε για λεπτομέρειε. Τι μα ενδιαφέρει, όπω και να ονομάστηκε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τούμπανο εργαλείο με λεπτό προφίλ, πολύ καλή ποιότητα κατασκευή, οθονάρα, πενάκι που είχαμε δύο χρόνια, <σφύρια> δύο χρόνια δυόμιση να δούμε σε μοντέλο και όπως και να ονομάζεται, είναι το καινούριο με S Pen ε, της ε, Samsung και σπέρνει κανονικά. Εδώ να πω γρήγορα, γρήγορα, γιατί ουσιαστικά από τη Δευτέρα το μεσημέρι το έχω στα χέρια μου και σήμερα είναι Πέμπτη, ε, ούτε, 4, 20, 3, 24, 3, Όπαρε. 3, 24 ώρα το έχω στο χέρι μου. Παιδιά, μπαταρία ατελείωτη. Αυτό έχω να σας πω. Α, ε, μπράβο, μπράβο ακριβώ μπράβο και γι' αυτό το λέω γεωργό, γιατί πολλά τα παράπονα τα προηγούμενα δύο-τρία χρόνια. 2021 με... υπήρχε, υπήρχαν παράπονα, έχω ακούσει και εγώ του που έχουν πάρει, ότι η Εσύ κρατάει μια μέρα και κάτι α πούμε. Λοιπόν, αυτό το αυτό το κινητό έχει να φορτιστεί από χθε. Ε, τώρα να μην σε γελάσω. Δεν μπορεί κάποια στιγμή, νομίζω ναι, χθε ήταν και έχει 26% ακόμα. Εντυπωσιακό, Άμα, έτσι. Απόγευμα άνετα με τα βγάζει. σου μέχρι το βραδάκι. Ο, οπότε Εμέ συζητάμε για δύο, είναι... για δύο δύο μέρε. Συζητάμε μπαταρία. Τι ναι, τη χρυσή έκανε όμω με το θέμα. Εντάξει, όπω ξέρει, είμαι power user, φίλε. Ε, θα του βγάλω Χρυσά... τα μάτια. Βάει. Χρυσάρα βάει. έκανα. Χρυσάρα έκανα. Τι να κάνω και. <laughs> να σου πω, καινούριο κοσκινάκι μου. Είναι τι λες, να το, να το έχω και να το κοιτάω από έξω. Λοιπόν, Ενώ, πάμε... Ενώ, παιδί μου, είδε ταινίε, τράβηξε βίντεο, αυτά... Ναι, ναι, τράβηξα, τραβήξα, δηλαδή. τράβηξα, τράβηξα. βίντεο. Κοίταξε, δεν το ξεζούμισα με την έννοια που λες εσύ, αλλά έτσι όπως το έχω δουλέψει και πάλι λέω τρεις, τέταρτη μέρα, τρία, 24 ώρα, θα έλεγα ότι και με ξεζούμισμα σου βγάζει μέρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι δεν μιλάμε για τετράωρα, πεντάωρα, που συνήθω άλλα κινητά κατόπιν ξεζουμίσματο αδειάζουν. Αυτό ναι. το κρατάμε. Και ε, κάμερα, εντάξει. Οθονάρα, κάμερα. Είχα βγει το πρωί στο καβούρι, κάτω στη, το μεσημέρι στη θάλασσα. Φανταστικέ φωτογραφίε και το zoom. Και το 30 επί το zoom είναι καλό. Και το 50. Το 100, εντάξει, πιξελιάζει, αλλά και το, και το 50 zoom. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, έτσι θα, θα, ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν και τη σημερινή μας εκπομπή με, τη, με, την επικαιρότητα. S22 λοιπόν, Galaxy S22 Series και Galaxy Tab S8 Series εχθές επίσημα, Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου, ανακοινώθηκαν σε αυτό το μεγάλο event. Να πούμε ότι το event, ε, παιδιά και Γιώργο περισσότερο που είσαι full με blockchain και τέτοια ξέρω ότι ενδιαφέρεσαι και ο Βάιος βέβαια αλλά είναι η πρώτη φορά που έκανε event η Samsung στο Metaverse τον yeah, Galaxy το Galaxy S22 και 22. ναι 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 ναι. το παρουσίασε και στο Metaverse όποιος είχε ήδη συνδεθεί και είχε εξοπλισμό κτλ ε, μπόρεσε να το δει εκεί πέρα ε, και δεν ξέρω Βάιε παρα... έτυχε να παρακολουθήσει το... το event ή μόνο τις ανακοινώσεις μετά είχες χρόνο να το δεις live όχι, όχι, δεν είχα χρόνο να το δω live, αλλά είδα τι ανακοινώσει. Τι έχει, μια, έτσι, ένα γενικό σχόλιο γενικά από, και από τα τάμπλετ και από τα κινητά. Έχει να πει κάτι. Δεν έχω. Κοίταξε. Ε, να μην πω μια από τα ίδια. ενώ ότι ε, δεν απογοητευτήκαμε από αυτό που είδαμε. Πρόκειται για συσκευέ. Πρόκειται για συσκευέ πραγματικά ε, σε ανώτερο επίπεδο. Από την άλλη δεν είδα και κάποια εντυπωσιακή αλλαγή πλην Λίγο του πώς κάποιες τεχνολογίες ενσωματώνονται στην κάμερα, η ωραία μαγκιά που έγινε με το Bluetooth το πενάκι το οποίο μπορείς να ελέγξεις από μακρισμένα την κάμερα για να κάνεις λήψεις και κάτι τέτοια μικροπράγματα. Γενικά νομίζω ότι εκεί που έχουν φτάσει τα smartphone το έχουμε ξαναπεί νομίζω. Δεν έχει, δεν έχει πολύ μεγάλη απόσταση μια γενιά από την άλλη και δεν περιμένουμε και κάτι φοβερό. Εγώ, Βάιε, θα έλεγα γιατί είδα ε, τα πρώτα-πρώτα σχόλια από χθε και σήμερα χρηστών και φίλων του block και της τεχνολογίας πώς υποδέχθηκαν κάποιοι από αυτούς ε, το S22 Ultra και θέλω να πω ότι μπορεί στα χαρτιά να φαίνονται παρόμοια αλλά πραγματικά σου λέω αυτό που έχω εγώ στα χέρια μου τώρα δεν συγκρίνεται με το S21 Ultra το περσινό. Και η κάμερα mm. είναι, ε, έχει βελτιώσεις αισθητές, το πενάκι είναι πενάκι, μιλάμε για ένα πολύ πιο κόμψο και τελικά το ε, κατασκεύασμα σε σχέση με πέρυσι. Οι κάμερες πίσω είναι πιο μέσα, όποιο μπορεί να δει. Εντάξει, έχουμε ανεβάσει και το unboxing βίντεο χθε. Ε, οι φακοί είναι πιο μέσα, δεν εξέχουν, δηλαδή το κάμερα setup, το camera bump. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα εντελώ διαφορετικό κινητό. Και σε μια ερώτηση που μου έκανε ένα φίλο, έχω το S21 Ultra. Άμα είναι να πάω στο S22 Ultra, πιστεύω ναι, δεν είναι η μέρα με τη νύχτα. Αλλά θεωρώ ότι αν κάποιο έχει την οικονομική δυνατότητα πουλώντα το δικό του και βάζοντα, ξέρω εγώ πόσο, άλλα 500-600 ευρώ για καινούριο το S22 Ultra, ναι, είναι μια αναβάθμιση και θα μπορούσε να το τσιμπήσει. Αυτό. Γιώργο, η δικιά σου εντύπωση, πρόλαβε να δει καθόλου του τούμπαναε, Galaxy Tab S8 Ultra ειδικά, τι οθονάρα είναι Δεν αυτή είναι η AMOLED. Η, η Samsung είναι νομίζω από του ε, λίγου κατασκευαστέ Android tablet που. Μπορούν να ανταγωνιστούν με τα μεγάλα μοντέλα του στο iPad. Γιατί μην το κρύβουμε, το iPad είναι ο κυρίαρχο στην κατηγορία. Το S8, λοιπόν, αυτό που ανακοίνωσε χθε μαζί με, με τη σειρά S22, ε, έχει αρκετέ διαφορέ συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά. Και εδώ είναι, αν σε ρωτούσε λοιπόν ένα φίλο, Έχω το προηγούμενο να πάρω το S8. Εδώ νομίζω είναι πιο εύκολη η απάντηση να του πει ναι. Κοίτα, το προηγούμενο, το S7. Ε, πλα, ε, S7 Plus νομίζω λεγόταν το περσινό, η περσινή ναυαρχίδα στα τάμπλετ της ε, Samsung. Δεν πρέπει να λεγόταν Ultra. Ε, νομίζω S7 νομίζω Plus. Νομίζω και δεν το λέγει, Ultra, ναι. καλά. Ε, πάντως, τέλος πάντων, το κορυφαίο περσινό μοντέλο ήτανε πραγματικά, α, εντάξει. Ήτανε, ήταν πραγματικά απτάξι. Ήταν, ήταν Ήταν διαστημικό, έτσι, από όλε τι πλευρέ. Από Τώρα, ποιότητα τα αν... κατασκευή, από το πώ τιμέ τη μουσική στο χέρι, δηλαδή, η οθόνη η οθόνη που την είχα δει εγώ ήταν φανταστική. Αυτό, αυτό. Και όπως είπες πάρα πολύ σωστά, όταν μιλάμε σήμερα εν ε, 2000 και μετά δεκαετία του 2000, όποιος θέλει να κοντράρει με iPad και Pad OS στο Android, αυτή τη στιγμή ο κυρίαρχος σε high-end νομίζω ότι είναι η Samsung. Έχει και η Huawei κάποια media pad. Και η pad. Lenovo έχει κάποια ακριβά καλά. Δεν τα έχω δει τα Λενόβο. ίσω δεν έχουν έρθει η Ελλάδα τα πολύ πολύ ακριβά. Έπεσε εξιστή. Έπεσε, δεν ξέρω αν ήταν παρά εισαγωγή ή όχι. Έπεσε στα χέρια μου πριν κάνα δεκαπενθήμερο ένα 11 Pro της Λενόβο. Το οποίο και καλή ποιότητα κατασκευή είχε. Βέβαια, μιλάμε για τάμπλετ που κάνει νομίζω πάνω από 400 ευρώ. Έτσι, δεν είναι φθηνό. Ε... ε, και φοβερή οθόνη είχε. Καλό είναι για 400 ευρώ, γιατί τώρα τα Galaxy Tab S8 Ultra και τέτοια, τα 5G, κάνουν ένα μισχυλιάρικο. Ναι, ναι, μιλάμε για πολλά λεφτά. Αλλά σου λέω ότι αν μιλάμε για κάτι ανταγωνιστικό, ακόμα και του φθηνού του iPad, του, το, το, H Gen, πώ το λέει, δεν Gen νομίζω το λέει. Ναι, ε, το έχω χάσει λίγο. κάτι τέτοιο, μπορεί να δεις ίσως και κάτι σε, ας πούμε σε Lenovo, αλλά από τα ακριβά τη Lenovo, όχι αυτά που κάνουν 150 και 200 ευρώ, ή ναι. αυτό που λέει ο Κώστας, ή θα δεις κάποιο Samsung basic μοντέλο, πιο basic τέλο πάντων από το S8, ή μετά αν θες κάτι top, πα σε, 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 αυτό που αναγκαίνεσαι τώρα. Το οποίο με αυτά που είναι, μου κάνει πολύ εντύπωση. Το, είναι, πολύ είναι καλό. Και το, και το Microsoft παίζει μπάλα. Το Surface λε. Ναι ναι. ναι, ναι, Εντάξει, Windows 10 εκεί πέρα. Ναι, οκ. Okay. ναι, Ά, άλλη, άλλη φάση, ναι, αλλά σίγουρα παίζει. Ε, μία που ήρθαν ρε παιδιά, λέγαμε όλοι πότε θα έρθουν επίσημα τα surface στην Ελλάδα. Μία που ήρθαν πριν κάνα 1,5 χρόνο, ας πούμε, ε, και μία που δεν άνοιξε, ρουθούνι. Τα βλέπω κατά καιρού κάπου εκεί με καμιά έκπτωση να διαφημίζονται σε κάνα newsletter. δεν έχουν απήχηση στη, στην Ελλάδα και γενικά. Εκτό από πιστεύω καμιά Αγγλία, καμιά Γερμανία, Ευρώπη, δεν πρέπει να έχουν απήχηση πέραν από την Αμερική. Είμαι, σοβαρά προμοντάρει σοβαρά προμοντάρει. μηχανήματα όμω. Σοβαρά Είμαι, μηχανήματα. Είναι πολύ και... καλή αυτονομία. Ε... Mm. Ναι, βαϊέ. Αυτό. Εντάξει, είναι σε, και, και στα, όχι, στα χρήματα είναι λίγο τσιπημένα. Οπότε αναγκαστικά ναι. δεν είναι για όλους. Είναι για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν δουλειά. Ε, Κλείνοντα, ε, για τι ανακοινώσει της Samsung ε, χθε, να πούμε ότι ε, το Galaxy Tab S8 και το Plus και το Ultra, τα tablet θα, θα είναι με Snapdragon 8 Gen 1. Ενώ όλα τα Galaxy S22 series, S22 Plus και Ultra με τον Exynos 2220. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ε, για να έχει βάλει τον Snapdragon μόνο στα tablet που δεν έχουν την ίδια ποσότητα πώληση σε σχέση με τα smartphone φυσικά. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει, υπάρχει, έλλειψη σε επεξεργαστέ. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Υπάρχει έλλειψη σε Snapdragon και έβαλε τον έξινο συνεχίζει με Ευρώπη. Δεν μπορώ να το καταλάβω διαφορετικά. Όμω, Γιώργο και Βάιε, να πω το εξή. Από την... όσε μέρε χρησιμοποιώ το S22 Ultra, 3-24 ώρα, ελάχιστο χρόνο. Όπω το έχω δει, διαχείριση ενέργειας με την μπαταρία 5000 μιλιαμπερόρια να δείχνει ότι αδειάζει δύσκολα και με πρόβλημα υπερθέρμανσης που δεν υπάρχει εκτιμώ ότι ο φετινός ε, ναυαρχίδα έξινος ο συγκεκριμένο 2200 πρέπει να είναι ένας πολύ καλός επεξεργαστής και δεν βλέπω να υπολείπεται πέραν από την GPU που έχω δει ότι στα benchmark της Biosnapdragon 8 Gen 1 να πολύ αλλού. Μου φαίνεται δηλαδή ότι ε, δεν, θα πρέπει να, από φέτος, φέτος τουλάχιστον να ξεχάσουμε ε, αυτό το μυρολόι γιατί δεν ήρθανε με Snapdragon στην Ευρώπη τα S22. Αυτό λέω εγώ. Αυτό έχω καταλάβει. Το δούμε στην πράξη αλλά καιρό ήταν. Είναι καιρό και είναι μια πρώτη παρατήρηση φυσικά. Ε, ναι. α, αυτά από S22 να πω ότι... Ε, Όποιο θέλει να το προπαραγγείλει ε, μπορεί να μπει και στο ηλεκτρονικό κατάστημα U.GR ε, από χθε το απόγευμα, 5 ώρα, και μέχρι ε, τα ξημερώματα της 25 ης Φεβρουαρίου που ξεκινάει να κυκλοφορεί το, το μοντέλο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, όσοι μπουν και προπαραγγείλουν S22 Ultra. S22 και S22 Plus, που βέβαια αυτά θα έρθουν λίγο πιο αργά, 15 μέρε μετά τι 25 Φεβρουαρίου. Τέλο πάντων, στο u.gr και στα άλλα καταστήματα θα τσιμπήσετε δώρο Galaxy Buds Pro. Στη διαφήμιση είδα χθε 200 ευρώ τι έχουν. Δεν ξέρω, μήπω το Scrooge έχουν πέσει φτηνότερα. Πάντως εντυπωσιακό ακούγεται το, το 199. Γιατί νομίζω ότι τα Pro δεν είναι καινούριο μοντέλο. Δεν έδειξαν ε, True Wireless τώρα με την παρουσίαση. Είναι ε, προηγούμενο. Ναι, κυκλοφορούν νομίζω αρκετό καιρό τώρα. Κάποιου μήνε. Ε, ναι. Είναι και αυτό το δώρο. Οπότε, u.gr για όλα τα S22 series και τα Galaxy Tab 8 series. Εκεί πέρα με δώρο θήκη πληκτρολόγιο και κάτι τέτοια. Πάντω, όλα έχουν το δώρο του και καλέ αγορέ, άμα σα αρέσουν. Θα περιμένετε και στο φαντάζομαι και το Tech Blog να δείτε ποια θα είναι η τιμωρία το από το review και πάμε να συνεχίσουμε ε, με το επόμενο θέμα του Βάιου, το οποίο Βάιε, ξέρω, επειδή διάβασα τον τίτλο σε παρακαλώ ε, να είσαι όσο πιο συγκεκριμένος, ε, όχι συγκεκριμένος μάλλον ε, γενικά ε, φέρτο μας απ' έξω απ' έξω, μην πεις πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Φοβάσαι, επειδή είσαι κοντά σε αυτές τις ηλικίε που πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση έχεις φοβό για το τι θα πούμε. Τι το είπε, για πες. Πες το λοιπόν, θέμα καταρχάς, ε, το τίτλο. Το θέμα είναι ε, το Peel Το -cam τι είναι, είναι μια κάμερα χάπι, άρα ε, όσοι είναι, φοβούνται την τεχνολογία σε συνδυασμό με την ε, υγεία θα πρέπει να τα ακούσουν με προσοχή. Είναι μια κάμερα δηλαδή που μπαίνει σε ένα χάπι, το οποίο... Ε, ε, το Υπάρχει τέτοιο πράγμα, το δεν ήξερα τι έχει... Καταφύμινε. Δεν ήξερα Εγώ τι δεν υπάρχει. Δεν ήξερα, ε. αλλά κάποιο μου είπε ότι είναι παλιά τεχνολογία, δεν είναι καινούργια, απαραίτητα. Πάντω η, η Εθνική Υπηρεσία Υγεία. Να το πω λίγο κάπω έτσι, αν και το λένε κανονικά, θα σου πω ακριβώ: η Εθνική Υπηρεσία Υγεία, NHS στη Σκωτία. Το NHS είναι γενικότερα για την Βρετανία, αλλά αυτό, αυτή τη Σκωτία ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε, έφτασε μάλλον το όριο των 2.000 ανθρώπων που έχουν καταπιεί αυτό το χάπι για να γίνει ο έλεγχος για καρκίνο του εντέρου. Αντί, ε, ε, αντί της κολονοσκόπησης, η οποία είναι ίσως η σχώρηση μιας κάμερας με κατακαλωδίου στο εσωτερικό του ε, κολόν Του, ε, του, του από... προκτούμε. ρε. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη δηλαδή. Καθόλου. Ε, είναι πάντως, κοιτάξε, πρέπει να το κάνουμε όλοι στην ηλικία μας. Εγώ έχω κάνει μια φορά, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ευχάριστη. Ναι. Βαϊε, ε, τι κατακίνε... έγινε δηλαδή, τους δίνανε, σου δίνουν αυτό το happy camera να, να κάνεις την εξέταση εκτός ναι. ιατρίου, σπίτι σου. Όχι, όχι. Γιατί θα πρέπει να φορέσει μια ειδική ζώνη που τη φορά στη μέση και στην οποία θα τα data, η πώς κάμερα. Τι, το κατάπιανα από το στόμα και Ποιο το χρησιμοποίησε σε λάθο, γιατρό. Ποιο το χρησιμοποιεί, Ποιο το χρησιμοποιεί σε λάθο, ε, Γιατρό. Λάθο. Κανένα δεν το χρησιμοποιεί σε λάθο. Τι εννοεί. Αφού Κανες είπαν έτσι... ότι. Ε, δεν... ε, το νέο. Ε, 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 έτσι προβλέπετε όχι, όχι. να το χρησιμοποιήσει. Όχι, όχι, έτσι προβλέπετε. Το νέο είναι ότι ξεπεράσαν τα 2.000 άτομα που πήραν το χάπι γιατί να κάνουν την εξέταση τη κολονοσκόπηση. Δεν έγινε κάτι. Α, 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 λοιπόν. αυτό κατάλαβε. Ρε, Βαϊ... Ρε Γιώργο, αυτό κατάλαβε κι εσύ. Αυτό που λέει ο Βάιο, κατάλαβε. Όταν ξεκίνησε να το περιγράφει, ναι, αυτό κατάλαβα. Ότι είναι χάπι που το καταπίνει και έχει κάμερα. Εγώ κατάλαβα, δηλαδή. εγώ, εγώ νομίζω ότι είναι χάπι που το βάζεις σε αλλού και αντί να το βάλουν εκεί το καταπίνανε οι άλλοι. Α, εσύ πήγες να το βάλεις από πίσω. <laughs> Έχι, δεν είναι υπόθετο. <laughs> ε, <laughs> δεν, δεν είναι υπόθετο. <laughs> Α, ε, τότε ε, τι τότε σημαίνει πώς θα... το δυοδιαταρχήν. Και, και πώς θα Μισό λεπτά και πώς θα ανέβαινε το υπόθετο. Γιατί το γράψε κάποιος άλλος στο PDTL. Ε, ε, άμα μα... το βάλεις από πίσω πώς θα ανέβει η ελέγξει. Αδερφέ, τα αδερφέ, πράγματα ένα... πάνε προς τα κάτω. Προς άρα, τα κάτω το νέο, πάνε. άρα το νέο ποιο είναι που 2.000 ασθενεί κατάφιαν αυτή τη... Ότι, ότι εννοεί ότι αντί Ό, για κολονοσκόπηση... Τεχνο... Το νέο Άραστα. είναι αυτό γιατί προωθείται σαν μια συγκεκριμένη λύση και γιατί θα προωθηθεί αυτό σε μια συγκεκριμένη λύση, Γιατί το χρησιμοποιούν για αυτόν τον τρόπο. Γιατί, κατά πρώτον, δεν είναι δυνατό να κάνουν όλη η αναισθησία για να κάνουν κολονοσκόπηση. Για μερικού μερικούς ανθρώπου είναι επικίνδυνη η αναισθησία, και πρέπει mm -hmm. να κάνει αναισθησία για να κάνει κολονοσκόπηση. Ε, Ενδιαφέρον, Ναιώ. Κα, κα, κατά δεύτερον, εδώ βλέπουμε την εφαρμογή μια μικροκάμερα που έχουμε δει πολλέ φορέ μικροκάμερε, αλλά καθαρά για ιατρικού σκοπού. Και επιπλέον δεν χρειάζεται μηχανήματα ιδιαίτερα ακριβά και συνδέσει κτλ. γιατί φορά στη ζώνη και αυτό, αυτό το καταπίνει, τραβάει φωτογραφίε όπω κατεβαίνει σε δευτερόλεπτο, τα στέλνει στα δεδομένα στη ζώνη και στη συνέχεια τα αποβάλλει ο οργανισμό σου. βλέπω, βλέπω... 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 μισό λεπτό. Σε παρακολουθάνε. Μισό λεπτό, Βάιε. Βλέπω το βίντεο εδώ πέρα με, mm. με την κάμερα. Είμαι στο pttl.gr. Πραγματικά. Πολύ προχώ εγώ είχα μείνει με την εντύπωση ότι τέτοιες εφαρμογές κάποια στιγμή θα συνέβαιναν, θα γινόντουσαν, αλλά όχι ότι ήδη χρησιμοποιούνται. Κάποιος, πολύ ωραίο, νέο, ναι. έγραψε... πολύ ωραίο. Κάποιος... Κάποιο είπε ότι από το 2013 έχει δει αντίστοιχε εφαρμογέ. Ενώ κάποιο που προφανώ έχει σχέση με το ιατρικό με επάγγελμα μου μα έγραψε ότι αυτό χρησιμοποιείται ήδη στην Ελλάδα για εξετάσει όχι του παχαιό αλλά του λεπτού εντέρου. Ε, το μόνο πρόβλημα είναι με την εξέταση αυτή που δεν το γλιτώνουμε τελικά ούτε με, τη, ούτε με αυτή την εξέταση είναι η διαδικασία που θα πρέπει οπωσδήποτε να την κάνεις πάλι πριν πας για εξέταση ε, για όσους δεν ξέρουν προϋποθέτει την λήψη ενός ε, φαρμάκου ενός μιας σκόνης η οποία 24 ώρες πριν την εξέταση πρέπει να την πιεις με περίπου 3 λέτρα νερό για να καθαρίσει τελείως το mm, σύστημα. Μ, δηλαδή, μ, αυτή βγάζει ναι, το οποίο επειδή το, έχω, επειδή, το έχω κάνει είναι, είναι Ναι, μη μας πεις λεπτομέρειες, μη μας πεις λεπτομέρειες. Όταν θα έβγαλα όταν... ε, 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 <σομίως> κάτι <σομίως> σουβλάκι από το 2000... Όταν θα φτάσουμε... σταμάτα, σταμάτα. όταν θα φτάσουμε στην ηλικία σου, θα, το ζήσουμε. Δεν χρειάζεται από τώρα. Ε, μεταξύ είμαστε... είναι πιο μικρός από εμάς. είμαστε μικροί. Λοιπόν, Γιώργο, ε, πάντως εγώ στο... που βλέπω τη φωτογραφία τη φωτογραφία της Pilcam, μου φαίνεται λίγο γκουμούτσα. Είναι λίγο μεγάλο και εγώ που τώρα... Δεν καταπίνεται αυτό. Δεν καταπίνεται εύκολα αυτό. Τέλος πάντων... Όλα Γιώργο, καταπίνονται. Γιώργο, ό, όπως και... Ε, δεν, σίγουρα δεν θα μπορούσαν χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια στην Ελλάδα, να καταπιούν ότι θα υπάρχει περίπτωση να κλείσει το Facebook στην Ευρώπη, έτσι. Γιατί; Ή το Instagram. Τι δεν έγινε, ρε παιδιά. Δεν θα τίποτα, influencers. Ναι. Έγινε ένα, θα έλεγα Ο... εγώ... Σε απλό λαϊκό γνωμικό, ένα μικρό τσαμπουκά ή και μεγάλο μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ΜΕΤΑ, που είναι η εταιρεία που έχει το Facebook και το Instagram, ε, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι θέλει να γίνουν λιγότερο, περισσότερο αυστηροί οι κανόνε σχετικά με του σερβερ που αποθηκεύονται δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό έγινε, αν θυμάστε, υπήρξαν κάποιε ειδήσει την προηγούμενη εβδομάδα και η ΜΕΤΑ έχει αφήσει να διαρρεύσει ότι, OK, αν μα πιέσετε κι άλλο θα αποσύρουμε την υπηρεσία του Facebook και του Instagram από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική παρόλη αυτή τη διαρροή που υπήρξε, φαίνεται ότι δεν συγκινήθηκαν ιδιαίτερα και είπαν: OK, αποσύρτε τα, δεν μα ενδιαφέρει. Και η ΜΕΤΑ αναγκάστηκε να το μαζέψει και να πει ότι όχι, έκανε επίσημη δήλωση, δεν έχουμε στόχο να αποσυρθούμε από την ευρωπαϊκή αγορά. Απλά θέλουμε τρόπο να βρούμε να προσαρμοστούμε και εμεί αυτού του νέου κανόνε. Άρα, όλες. ο, ο τσαμπουκά, εγώ, που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπιασε. Να προτείνω, Α... Ατζούν, να προτείνω, στον Ατζούν, να προτείνω στον να πάρει το Ζούγκεμπερ και να το βάλει γιατί είναι μεγάλη drama queen. Φίλοι, να το βάλει με survivor. Θα ακτινάξει. Drama queen. Drama Sky... queen. Oh, Sky, πάντως, Sky, πάντως, Sky το Σάββατο το Αραμπάνκο και θα τους διαλύσει όλους εκεί μέσα. Συμφωνούμε. <συμφωνούμε> Είμαστε όλοι οι φίλοι της. <συμφων> λοιπόν, <συμφων> να πω κάτι να σχολιάσω για, το, για αυτή την είδηση. Καταρχάς, έσκασε από το πουθενά, έτσι. Δηλαδή mm. εκεί που ήμασταν στο συνεφάκι μας ότι εντάξει, το Facebook δεν ανανεώνει τους ε, νέους χρήστες του. Το TikTok έχει αναλάβει τα ηνία και από το Instagram και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. WhatsApp, Instagram και Facebook, ίδιο mm. μαγαζί του, του ε, ξαφνικά... Το Mark. Ναι, τίτλοι ε, μπορεί να κλείσουν ναι, οι υπηρεσίε, ε, κάποιε υπηρεσίε. Ήταν και λίγο αυτό που λέγαμε και λίγο clickbait, τίτλοι, ναι, αλλά τελικά... ήταν μια διαρροή που υπήρξε. Ήταν, ήταν μια διαρροή, ναι, και ουσιαστικά αυτό που λέει ο Γιώργο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει να, να, υπερ, να ψηφίσει ένα νόμο που θα λέει ότι οτιδήποτε έχει σχέση με προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών θέλει απαιτεί οι servers οι οποίοι τα αποθηκεύουν να βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και αυτό δεν συμβαίνει όπως είναι φυσικό ε, όχι μόνο με τους servers της ε, Meta αλλά γενικά υπάρχει διασπαρμένο web service σε όλο τον κόσμο ε, και αλλά φαίνεται ότι θα συνετιστεί, όπως είπε η Facebook δεν είναι τώρα δεν, απλά τα πράγματα. Και εγώ νομίζω δεν θα γινόταν αλλιώ. Δηλαδή, μια να κλείσει. Τι να κλείσει. Η ευρωπαϊκή αγορά τη Ευρωζώνη και μόνο που είναι καμιά 359 εκατομμύρια ε, πολίτε και μιλάμε για 350 εκατομμύρια πολίτε με συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο υψηλό εισόδημα, άρα και υψηλά κέρδη για το Facebook, το Instagram και το WhatsApp. Δεν θα μπορούσε έτσι εύκολα ναι, έτσι. να σκοφθεί να φύγει για να πει Αφήνω αυτή την αγορά, δεν βγάζω και κάτι. Πρέπει ε, ε, να έχει σημαντικό σημαντικό μερίδιο στα κέρδη τη. Εδώ, by the way, θέλω να σας πω ότι εγώ, πριν πάω και στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι Facebook, όχι Messenger, Facebook, να μπω και να σκρολάρω στο news feed να δω τι ανεβάζουν οι σελίδες που έχω κάνει like ή οι φίλοι μου. Έχω, παιδιά, να το ανοίξω από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ούτε, στο, ούτε σαν, ξύνος. application, ούτε σαν application, ούτε στον υπολογιστή. Δεν μπαίνω, δεν ξέρω. Ε, 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 ο Μάρκο Ζούκεμπερ κάνει dislike σε αυτή τη δηλώση. Πούχτησα. Ε, να πούμε ότι ο Ζούκεμπερκ θα πρέπει λίγο να μαζευτεί επιτέλου. Ε, θα πρέπει να καταλάβει ότι κάθε περιοχή έχει του δικού του νόμου και κανόνε. Και δεν μπορεί το Facebook να επιβάλλει του δικού του νόμου και κανόνε σε αυτόνομα και ανεξάρτητα κράτη ή ενώσει. Επειδή τα επιχειρηματικά του συμφέροντα είναι διαφορετικά. Α ξοδέψει κανένα φράγκα από αυτά που βγάζει, να κάνει κανένα σερβερ στην Ευρώπη, να δώσει κανέναν άνθρωπο και να αρχίσει να πληρώνει και κανονικά του φόρου και μετά, όταν θα αρχίσει να τα κάνει όλα αυτά, α δούμε τι μπορεί να γίνει. Γενικότερα πάντω, έχει μια τάση. Γι' αυτό το είπα για δράμα, Έχει μια τάση λίγο του κακομαθημένου ότι μπουχουχού, μπαχαχά. Εμεί είμαστε και το καλό των τη ανθρωπότητα και όλοι μα πολεμάνε. Έχει αυτή την τάση, τη βγάζει αυτή, τη, την κλάψα. Ε, Λε, εγώ θα έλεγα. Εγώ έλεγα, Βάη, ότι τώρα που είπε για σερβέρ και τέτοια στη μαγούλα εδώ στην Αθήνα να πάνε. Εγώ σου λέω Survivor θα ήταν πολύ κλάψα. Μιλάμε, θα ήταν για, 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 αποχώρηση από την πρώτη εβδομάδα. Πολύ κλάμα, ρε φίλε. Εντάξει, <laughs> δεν μπορώ και γιατί αυτό. Και μετά φυσικά είναι και η κλασική περίπτωση ατόμου το οποίο με το που βλέπει ότι δεν παίζει. Αυτό μου θυμίζει τη μικρή, τη δικιά μου. Το βράδυ όταν θέλει να κοιμηθεί, θέλει τη μαμά τη. Με το που τη κλείνω την πόρτα και τη λέω θα κάτσουμε μαζί να κοιμηθούμε, το παίρνει απόφαση και κοιμάται. Μέχρι, να, μέχρι να, το πάρει απόφαση, κλαίει μέχρι, να, μέχρι να Άρα θέλω να σου πω ότι είναι κλασική περίπτωση ανθρώπου ο οποίο αν δεν περάσει το δικό του και καταλάβουν ότι δεν πρόκειται να περάσει το δικό του κάνει πίσω και λέει ε, δεν είναι πάντως, εγώ αυτό αυτό. Πάντο Survivor σίγουρα χωρί το λάπτοπ του αποκλείεται να δεχόταν να μπει για πάνω από μία μέρα. Ε, Πρέπει να μπει σε... κάποια εκεί πέρα να δούμε κανένα επεισόδιο. <laughs> Ε, θα μπουνε ρε, εσύ, θα μπουνε. Λοιπόν, ε, μπαίνει, είπαμε, μπαίνει κάτια το Σάββατο να του κάνει μπάχαλο το εντωμεταξύ. By the το way, τώρα, <συντέρια> το, το, το θέμα είναι, είναι πώ βγαίνουν. Το θέμα είναι πώ βγαίνουν. By the way, by the way, πάντως όταν αυτή τη στιγμή ε, οι, οι, διάσημοι έχουν τόσες νίκες και τους έχουν πάρει παραμάζωμα τους ε, μαχητές, να, να ακόμα περισσότερο με μία από, την πιο δυνατούς, με μία από, την πιο δυνατή, από τους πιο δυνατούς παίκτες στην, την Ταραμπάνκο από τα προηγούμενα Survivor, με, στους μαχητές, για, αν δεν τους ενώσει, αν δεν κάνει αυτή το μπέρδεμα και βάλει, βγάλει τους δύο δυνατότερους από κάθε ομάδα που λέγεται και να αρχίσουν να επιλέγουν όποιον παίκτη θέλουν και από τις δύο ομάδες για να φτιαχτούν δύο νέες, δεν, δεν βλέπω ότι την έχουν καλά οι μαχητές. Θα, θα, πέσει πολύ, θα συνεχιστεί η πείνα. Ήδη λέει πεινάνε πόσο, 15 μέρες. Λοιπόν, εντάξει, τα πάμε για το Survivor. Βάει, θες να προσθέσεις κάτι, Γιώργο, δεν έχω Γιώργος, έτσι, εγώ, τώρα, εγώ δεν να σχόλια. Ο Γιώργος δεν είναι πολύ ένθερπος. ο Γιώργος. Τελευταίο, το, τελευταίο που θέλω να προσθέσω είναι ότι όταν αποχωρεί κάποιο ο άλλο και κάλος κάνει λες και πέθανε κάποιο και τον κλείς το μνήμα. ώρε φίλε, δηλαδή έλεος. Εντάξει. Πολύ, fake, πολύ fake. ρε φίλε. Εντάξει, να σου πω κάτι φίλε. Πιο, πιο, δεν θέλω να, να πω fake, αλλά πιο εκνευριστική παρουσία από αυτή της Μυριέλλας mm. δεν υπάρχει ρε φίλε. Αποκλάψα, δεν ξέρω, δεν... αποκλάψα δεν... Και... Εγώ... και δυστυχία συνέχεια. Είναι, δεν αλλά... Χθε, ρε φίλε, οι άλλοι έκλαιγε. Λε και πέθανε η άλλη που έφευγαν. Ποιο, δηλαδή... ποιο, ποιο έκλαιγε χθε. Α... Ε, Αυτή η ευρυδίκη, πώ τη λένε. Δηλαδή, ένα κλάμα, λε και την Δεν θα, ναι, θα μου την ακουμπά. Ναι, την ευρυδίκη δεν θα μου την ακουμπά. Φίλε, σε κάποια στιγμή νόμιζα ότι κάποιο πέθανε. Λέω, μα κάτσε να δω τι γίνεται. Μα το Θεό, βάλε να πιστεύει ούτε στο μνήμα δεν κλαίνει έτσι. Λοιπόν. Πάμε, πάμε τώρα συνεχίζουμε. Είμαστε μετά αυτό το μικρό, τη μικρή παρένθεση. Ε, σας πάω next θέμα. Σας πάω στα ε, μετερίζια, στο μετερίζι της Apple. Εκεί πέρα έχουμε ακόμα νεότερες πληροφορίες σχετικά με το Apple Car. Θυμάστε ότι πρέπει να είναι περίπου, μπορεί να πλησιάζουμε και τα τρία χρόνια που έχουν ξεκινήσει να σκάνε οι φήμες για αυτοκίνητο της Apple. Βέβαια πλέον με την πιο πρόσφατη είδηση που διαβάσαμε στο autonomous.gr φαίνεται ότι οριστικά δεν υπάρχει στα σχέδια δημιουργία αυτοκίνητου dedicated, αλλά η εταιρεία αναπτύσσει λογισμικό machine learning, το οποίο θα χρησιμοποιείται σε, για αυτόνομα συστήματα οδήγησης. Τώρα θα φτιάξει κάποια στιγμή το δικό του αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Θα δώσει, θα πουλήσει το, 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 σύστημα σε κάποιον ή κάποιους κατασκευαστές και σε συνεργασία με αυτούς θα βγει ένα αυτοκίνητο, λέω εγώ πως ήταν τα smart, κάτι το ιδιαίτερο κάποτε yeah. και ακόμα είναι να βγει καμιά τέτοια, τέτοια φασούλα θα δούμε πάντως σημαντικό είναι ότι λέει, λέει, ναι, διαβάζουμε εδώ πέρα, εντάξει, αυτά που ξέρουμε για το machine learning βέβαια, ότι αυτό το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις αποφάσεις για την κίνηση στον δρόμο, με την εταιρεία αναφέρεται να πιστεύει ότι οι σύγχρονοι επεξεργαστές δεν είναι αρκετά γρήγοροι σήμερα ώστε να μπορούν να καλύψουν όλα τα σενάρια χρήσης της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες. Επομένως, ο μόνος τρόπος για να υπάρχει ταχεία αντίδραση σε όλε τι πιθανέ καταστάσει είναι η χρήση του machine learning. Και φαίνεται να μην έχει πολύ πολύ άδικο, αν και, και θα βάλω μια ανοτελεία εκεί για να σα δώσω πάσα, η Nvidia έχει κάνει άλματα στου επεξεργαστέ και στα συστήματα για αυτόνομη οδήγηση. Είναι, είναι χρόνια που ασχολείται με αυτό η Nvidia, γι' αυτό. Αυτό, αυτό. Βάει έτσι που λες, έρχεται, θα κοντράρει κάποιος του, το φίλο σου, τον Έλλον Κοίταξε να δεις. επειδή τα είχαμε δει και στη Βαρκελόνη τότε, στο Mobile Congress, αυτά τα mm. συστήματα όλα. Ε, και τότε ήταν, τα διαφημίζαν ότι είναι ψηλοέτοιμα. Δεν ξέρω αν που, πάμε, που είχαμε που πάει είχα... με Ford, Ναι, που δεν θυμάσαι που μας είχαν δείξει με, με, διασταύρωση, με την Ταλίκα, που από πριν διάβαζε ότι έρχεται μοτοσικλέτα και σταματούσε κτλ. Ε, γενικά, ε, νομίζω ότι η κατάσταση σίγουρα είναι ακόμα πρώιμη για να είναι τελείως αυτόνομο κάτι. Το είπαμε είπα και το έχω πάει και σε άλλη εκπομπέ. Δεν ξέρω γιατί το ονομάζουν τελείως αυτόνομο και με επίπεδα. Συμφωνώ. Υποβοηθούμενο θα το ονόμαζα. Αυτόνομο τελείως δεν μπορώ να το ονομάσω. Αλλά σίγουρα, αν κάποιο έχει τους πόρους να επενδύσει σε μια τέτοια βιομηχανία, είναι η Apple. Τώρα, έχει... γιατί να μπει ναι. σε, μια, σε μια βιομηχανία που έχει πρόβλημα με τα τσιπάκια και με όλε αυτά τα προβλήματα τώρα είναι, είναι φαντάζομαι πολύ δύσκολο να γίνει τα επόμενη διετία, διετία. Εδώ να πούμε ότι υπάρχουν πέντε επίπεδα αυτόνομης οδήγησης, έτσι, από το 1 ως το 5. Το self-driving 5, category 5, είναι η πλήρως αυτόνομη οδήγηση και αυτή τη στιγμή με τα συστήματα που έχουμε εμείς σε κάποια αυτοκίνητα τέλος πάντων με lane assistant Trip μάλλον, που κρατάει την απόσταση από τον μπροστινό και τα λοιπά Είναι αυτά τα συστήματα που χαρακτηρίζονται ένα και δύο τύπου αυτόνομης οδηγής Πάντως το πέντε είναι το full autonomous driving ε, Αυτά όλα τα νέα και πληροφορίες για αυτόνομη οδήγηση ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έξυπνες πόλεις και connected cars φυσικά σε, σε, για έκτη σχεδόν ε, χρονιά ε, κάθε μέρα ενημέρωσε το autonomous.gr και Βάιε πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχόλησε σε πηγαδάκι εμάς τους τρεις τις προηγούμενες ημέρες πριν βγούμε ε, για podcast ε, θέλω να μου το περιγράψεις όσο πιο απλά γίνεται τι συνέβη με αυτό το διαδικτυακό bullying απλό, απλό είναι το θέμα φίλε είναι το θέμα ότι όσοι είμαστε στο στο ίντερνετ και έχουμε κάποια μέσα τα οποία ασχολούνται με την ενημέρωση είτε, είτε ένα blogger ο οποίο έχει ένα blog το οποίο, blog το, οποίο, μπορεί να είναι πολύ γνωστό και να το διαβάζει πολλοί κόσμος αναγκαστικά θα έρθει σε, σε, αντιπαράθεση ή θα μπει στο στόχαστρο κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν τι να κάνουν με τη ζωή τους αλλά θέλουν να, να, κάνουν, να προκαλούν τους άλλους, τους άλλους δυστυχία. Εδώ τώρα μιλάμε για μια σελίδα πολύ γνωστή στο φωτογραφικό χώρο το Canon Rumors, όπου δημοσιεύει κατά παράδοση φήμε για φωτογραφικά προϊόντα τη Canon, τα οποία ετοιμάζονται να βγουν στην αγορά. Ο ιδιοκτήτη του λοιπόν αποφάσισε να το πουλήσει μετά γιατί? Από, από 10 χρόνια, γιατί ε, κατά καιρού του την πέφτουν διάφοροι, ε, τύποι, ε, όχι με τύπες, γιατί έγραψες για την Canon, ή πολλά μας τα λες για την Canon, εμείς είμαστε της Νίκων και δεν συμμαζεύεται. Και αυτή τη φορά, όπω έγραψε, ξεπέρασαν τα όρια γιατί ε, ε, τα, τα βέλη του στραφήκαν προ την οικογένειά του. Το οποίο δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι απίστευτο. Από, είναι. Αδεκτό, να να, να έχει προηγούμενα ή επόμενα με κάποιον και να βρίζει την οικογένειά του, τη μάνα του, τα παιδιά του κτλ. Αυτά είναι. Καλά. Και δεν το άντεξε. Εσύ. Τι κατάρρεσε 15 χρόνια, Εντάξει. Κοίταξε. Καρκίνους κάτι, και μάνε, εγώ δεν έχω, δεν, δεν μου έχουν κατηγορήσει. Καρκίνους και μάνε δεν μου έχουν κατηγορήσει 15 χρόνια που έχω το tech blog. Αλλά έστω και με το βαμβάκι, κουβέντε βαριέ έχω ακούσει κατά κόρον ανώνυμα. Εντάξει, φαντάσου, Τι του είπαν αυτού και τα παράτησε. Δεν έγραψε τι του είπαν, αλλά εγώ θα σου πω ότι κάποια στιγμή λες ότι και αν δεν έχει και κάποιο σημαντικό όφελο από αυτό, ίσω. Εγώ πώ το βλέπω, α πούμε, λες ότι κοιτάξτε να δει και πολύ ασχολήθηκα τα παρατάω, το πουλάω σε κάποιον άλλον. Βέβαια, όλα αυτά ελέγχονται, έτσι, γιατί σύμφωνα με σχόλια που διαβάσαμε για το συγκεκριμένο άνθρωπο, είναι ότι και αυτός, όταν κάποιος μπήκε να μπαίνει στο Canon Rumors και έγραφε κάτι εναντίον της Canon, ήταν λίγο αμυ αμυντικογενής παίκτη. Δηλαδή, όπα παιδιά, τι είπατε για την Canon. και κατά καιρού σίγουρα έχουμε δεχτεί και εμεί σπάνια περιπτώσει, βέβαια, στην περίπτωση του PTTL, ε, Τέτοιε προσπάθειε να σε μειώσει ο άλλο, τι γράφει εδώ, αυτό γιατί το έγραψε δεν είναι σωστό, αυτό που γράφει. Και πολλέ φορέ, στι περισσότερε των περιπτώσεων, όταν κάποιο προσπάθησε να μα την πει, τελικά δεν είχε, δεν είχε αντιληφθεί τι γράφαμε. Γιατί είναι και αυτό: Ότι εσύ γράφει κάτι το οποίο το καταλαβαίνει σωστά εσύ και άλλο 99% του κόσμου. Αλλά το 1%, θυμάμαι ότι είχαμε, κάνει, είχαμε αναφέρει σε ένα θέμα ενό συναδέλφου που είχε παραγγείλει ένα μηχάνημα 5.000 ευρώ από την Ισπανία και είχε πέσει τελικά θέμα εξαπάτηση, ενώ είχε στείλει τα λεφτά. Ηταν μια σελίδα που είχε στηθεί ε, στο Ιντερνετ με σκοπό να εξαπατήσει τον κόσμο. Και, είχε... και μας, ναι. μας λέγανε ότι αυτό δεν ισχύει. Ενώ τον άνθρωπο τον ξέρω εγώ προσωπικά. Έτσι. Ωραία. Για το θέμα, πε τώρα, τι έγινε λοιπόν, ουσιαστικά, δηλαδή τι... και ποια είναι η εξέλιξη αυτή. Κλείνει η σελίδα ή δεν κλείνει. Όχι, η σελίδα δεν θα κλείσει, θα πουληθεί. Είναι, έχει βγει πολιτήριο. Ε, υπάρχουν, Α. όπως έχει πει, διάφορες. Και, Και, διάφοροι... και, πού, και πού μπλέκεται η Νίκον, η φαν τη Νίκον. Α, η Είσαι στο σελίδα Nikon Rumors, που είναι μια αντίστοιχη σελίδα που διαχειρίζεται κάποιο άλλο άνθρωπο σε σχέση με φήμε τη Nikon. Ε, απλά προ υπεράσπιση του συγκεκριμένου του site του Canon Rumors, έβγαλε κάποια μηνύματα προσωπικά που έχει δεχτεί κατά καιρού από διάφορου τύπου τέτοιου που γράφανε, ξέρω εγώ, ότι του γράφανε, α πούμε, αυτό λέει γιατί το γράφει, λέει. Δεν είναι, δεν είναι φήμη, είναι ανακοίνωση, λέει. Δεν είναι, εσύ τι δουλειά έχει να το γράψει, εσύ γράφει μόνο φήμε. Λε και, και θα σε βάλω εγώ εσένα ε, δερβένα αγά στο κεφάλι μου αρχισυντάκτη να μου πει τι θα γράφω και τι όχι Καλά. στο το οποίο εγώ και διαχειρίζομαι, Έτσι. Καλά, αυτό εντάξει. Α, και, και, ναι, αυτά τα σχόλια και εμένα ή, που μου λένε, Γιατί είναι... βάλατε αυτό τον τίτλο. Ναι, ε, 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 ναι, 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 δεν ξέχασα. Γιατί έτσι Να σε τηλέφωνο. Ναι, δεν ξέρω Σε πάρω τηλέφωνο την άλλη φορά, φίλε. Ακριβώς. Να σε ρωτήσω, αυτό ο τίτλο είναι καλό. Και προσοχή, ο κόσμος έχει ένα θυμό απέναντι σε site όπως είναι το κυραμαριγούλα blogpost.com που γράφει διάφορα και clickbait, μπες και δες το βρακί της αλημής και μπαίνεις και βλέπεις δύο αράδες ας πούμε και άλλος παίρνει το κλικ και έχουν δίκιο ορισμένε φορές αλλά δεν πρέπει να βάζουμε να τσουβαλιάζουμε όλα τα πράγματα μαζί. Δεν μπορούμε να τσουβαλιάζουμε mm. το tech blog, το pdtl, site τα οποία είναι χρόνια στο χώρο, κάνουν έγκυρη και έγκαιρη και σωστή ενημέρωση με site τα οποία μπορεί να ε, χρησιμοποιούνται από ανθρώπους για να κάνουν αυτό, το clickbait. Γιατί μπορεί να έχουν yeah. από αυτό κάποια έσοδα. Έτσι. Δεν έχεις καθόλου, καθόλου, μα καθόλου άδικο. Γιώργο, γιατί αυτή είναι πρακτική πάντως, της. περίμενε, γιατί είναι ωραίο θέμα να το συζητήσουμε. Το yeah. χειρότερο που σου έχει συμβεί σε αυτό το κομμάτι, θυμάσαι ποιο μπορεί να είναι. Δηλα, δηλαδή, να κο... ένας, δηλαδή να έχεις πάρει ένα σχόλιο ή ένα μήνυμα και να λες, εντάξει, πόσο αυτός, αυτός ο άνθρωπος... Είναι τέλειο χάο, πούμε. Κοίταξε, είναι, είναι, εγώ κατά καιρού λαμβάνω σχόλια τόσο και ε, στο, στο tech blog και μπορεί να μπει κάποιο, ξέρει. Ε, γιατί έχω κάποιε φόρμε ε, που κάνουν σε κάποια σχόλια το καταλαβαίνει, machine learning, και τα βάζει λίγο στον πάγο και πρέπει να τα εγκρίνω, αν και όλα τα σχόλια. Ε, Ω επιτοπλίστων, βγαίνουν με το που τα γράψει κάποιο. Δεν έχουμε moderation, αλλά κάποια με το machine learning που χρησιμοποιούμε μπαίνουν σε moderation και βλέπω κάποια. Ε, ναι, μερικά είναι πολύ πικρόχολα και στο YouTube και το, το μεγαλύτερο έτσι που με ενοχλεί είναι όταν ας πούμε έχεις κάνει μια δουλειά μεγάλη δηλαδή π.χ. ένα βίντεο έτσι που εμένα πια τα βίντεο εδώ και 1,5-2 χρόνια για να βγάλω ένα βίντεο θέλω και τέσσερις μέρες ας πούμε να, να πονέσω δεν είναι βάζω την κάμερα τα λέω σε ένα τεταρτάκι και γεια σας όπως έκανα παλιά. Ε, και, και εκεί πέρα ας πούμε άμα σου γράψει κάποιο μία μπουρδα ε, εσέ ε, που να ξέρεις ρε φίλε ε, τι αίμα έχω φτύσει για να βγει αυτό το βίντεο και είτε σου άρεσε είτε όχι ξέρεις αυτά απλά θα μοιραστώ κάτι μαζί σου ε, πρέπει να στο έχω πει αλλά μόνο, θα το πω και στο, και είτε, στο είτε, Γιώργο ε, αυτό που θα, είτε, θα κρατήσω κανένα. αυτό που θα κρατήσω από όλα αυτά τα χρόνια τα 15 του tech blog σαν το Πιο αστείο, με βρισιά όμως μέσα, προς το άτομό μου, στο techblog.gr σε σχόλια, Ήταν κάποια εποχή πριν 8-9 χρόνια, μπορεί και 10, κάπου εκεί, και κάπου είχα διαφωνήσει με τον τρόπο που σχολίαζε κάποιος τότε τακτικός σχετικά φίλος του techblog και είχα ξεκινήσει να του κόβω τα σχόλια, να τα σβήνω. Ε, οπότε, χωρί να του δώσω πολλέ εξηγήσει, γιατί ξέρει από ένα σημείο και μετά δεν, δεν, δεν προλαβαίνει, δεν μπορεί να τον πιάνει τον κάθε έναν από το χεράκι να του εξηγήσει, να του λε: Βρε φίλε, ωραία τα λε. Κόψε λίγο αυτό το ηρωνικό ύφο ή τι προσωπικέ προσβολέ για τον οποιονδήποτε να συνεχίσει να μιλά. Μην μη διανθίζεις διανθίζει το σχολείο σου που μπορεί να είναι σοβαρό και ωραίο με κακίε μέσα, γιατί χαλάνε την εικόνα και δεν, μπορώ, δεν μου επιτρέπεται να το αφήσω. Ε, αυτός ήξερε τι έλεγε δεν ήταν ε, τυχαίος αλλά τα έλεγε έτσι με χοντρό τρόπο και κούρασε κάποια στιγμή και εμένα και την παρέα και αρχίζω λοιπόν να τους βίνω τα σχόλια και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα περίπου ε, ένα μήνα συνέχιζε να σχολιάζει ε, σε ό,τι άρθρο ανεβάζαμε για το άρθρο έτσι κανονικά και ωραία και από κάτω υπέγραφε βλαχάκι είσαι μαλάκας Παλικάρι. Δηλαδή, τίποτα, δεν είναι δικό σου το tech blog. Εγώ, φίλος της τεχνολογίας, αυτό, αυτό το θέμα, αυτό, αυτό το θέμα, αυτό, το θέμα, βλαχάκι σε μαλάκα. Μεγάλο παλικάρι και κόλλημα. Αυτό ήταν, αν το ξεχάσω, οπότε φίλε, όπου κι αν είσαι, Στείλε ένα mail, αλήθεια σου λέω. Ή θα... τηλεφώνα, θα... γράψε τηλεφώνα. Θα σε φτιάξω άρθρο ρε φίλε, θα σε φτιάξω άρθρο. Ε, θα σε γεράσει η τα... μοίρα, στείλε. Αυτά, Αυτός αυτά. νομίζω ότι σε γούσταρε πάρα πολύ σαν φίλο, σαν, πες το, σαν ακόλουθο και τον πίκρανε γι' αυτό. Τον ναι, Με, ναι, 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 τη φιλία σου λέει, που είχα τελειώσει. Εμένα αρεσί. Εμένα που γράφω στο Tech συνέχεια και λέω την άποψή μου, εμένα. Αυτό, αυτό, αυτό. αυτό. Στεναχωρήθηκα, αλλά πραγματικά δεν μπορούσα, ρε φίλε, να τον πιάσω από το χέρι να το εξηγήσω ότι. <coughs> φίλε, σε περιμένουμε πάλι στην παρέα. <laughs> <laughs> Λοιπόν, μετά από τόσο καιρό, τι έχουμε, ποιο έχουμε, τι έχουμε επόμενο θεματάκι, Και η Realme και Γιώργο Αρβανιτίδη, για να ακούσω, για να ακούσω. Realme, ναι, μια ωραία είδηση θα έλεγα για όλου μα καταναλωτέ. Η Ριαλμή που την έχουμε γνωρίσει εδώ στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. μετά από έρευνα τη κανάλι, είναι μια εταιρεία που κάνει αναλύσει και μετράει στοιχεία, πωλήσει κτλ. Φαίνεται ότι και στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά και στην ελληνική αγορά βρίσκεται μέσα στο top 5 των πωλήσεων. Στην Ευρώπη βλέπω ότι είναι στην τέταρτη θέση, έχει 7% μερίδιο σε τεμάχια ναι. και στην ελληνική αγορά είναι στην τρίτη θέση, με 13% μερίδιο σε τεμάχια. Θα πάει δηλαδή λίγο καλύτερα από το μέσο όρο της Ευρώπης. Πώς έγινε Εδώ... αυτό, ρε. Είναι εντυπωσιακό. Στην Ελλάδα πώς έγινε αυτό. Εδώ θυμάμαι το καλοκαίρι που μας πέρασε ε, ακούγα την... Πρέπει να ήταν η Honor ε, σε, σε μία... Από πάνω πρέπει να ήταν η Honor. Η ε, honor η real... μεταξύ, αν δεις τα στοιχεία που είναι και στο tech blog, βλέπω ότι στην ευρωπαϊκή αγορά είναι πέμπτη, αλλά στην ελληνική αγορά τις πρώτες πέντε που βλέπω δεν είναι μέσα. Mm. Είναι κάτω από πέμπτη. Έλα, ρε Δεν ξέρω... εντάξει, δε φέρανε και προϊόντα, ρε εσύ. Με ένα Honor ποιο είναι αυτό το 50, ποιο είναι. Με ένα μοντέλο είναι τώρα 7 μήνε στην Ελλάδα. Δεν έχει, δεν, δεν έχει, να δείξει. Δεν έχει δείξει μοντέλα. Γι' αυτό φαντάζομαι. Ενώ η Realme με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο έχει βγάλει ρεφίλ από το Σεπτέμβριο. Από ε, ναι, από το Σεπτέμβριο έχει αυτή τη στιγμή στην αγορά καινούρια ή όχι. Πρέπει να έχει έξι μοντέλα. Και, και... Έχει και, και, Έχει και, καλές τιμές. καλέ τιμέ. Έχει και καλέ τιμέ όπω και η TCL. TCL, εγώ ναι. στα κινητά ε, γουστάρω τα, τα προσιτά. Και Εδώ περιμένουμε ναι. να δούμε, επειδή είπαμε Realme, που είναι ναι. την κατρική τη Όπο. Περιμένουμε να δούμε Όπο, Vivo, να δούμε πότε θα έρθουν επιτέλου στην Ελλάδα, που το έχουμε ξαναπεί ότι η καθυστέρηση μάλλον έχει ναι. να κάνει με την έλλειψη ε, ολοκληρωμένων και άρα την περιορισμένη παραγωγή, α πούμε. Καλά, Γιώργο, νομίζω πέρυσι Φεβρουάριο λέγαμε για OPPO για Vivo στην Ελλάδα, έτσι. Καλά, εντάξει. Πέρσι το, πέρσι το Γενάρη ήταν που είχαμε μάθει ότι ξεκινάει γραφείο. Ναι, καλά, εντάξει. Είμαστε κι εμεί. Clickbait είμαστε κι εμεί. Υπάρχει. Το στήνουν, ε. Υπάρχει γραφείο και το στείλουν. Πώ το στείλουν, το... ε, ρε φίλε, τούβλο, τούβλο, ένα χρόνο έχει περάσει. Βάιε. Φαντάζομαι. φαντάζομαι είναι και... πολυκατο... Σε πολυκατοικία και ακόμα Τι είναι μετά. Τι στούντιο είναι αυτό, ρε φίλε, που χτίζεται ακόμα. <laughs> ε, γραφείο. <laughs> ε, <laughs> ε, έχει ενδιαφέρον. Προφανώ δεν ότι... φταίει το εδώ, γραφείο, έτσι. Ναι, ναι, εντάξει. Βάιε. Ε, ε... Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι όλε αυτέ οι εταιρείε, οι πολύ, πολύ άγνωστε κάποια στιγμή στη χώρα μα, ήρθαν και κάνανε αυτά που κάνανε. Να θυμίσω ότι πολλά από αυτά τα μοντέλα, από αυτέ τι εταιρείε, ερχόταν στην αρχή από κινέζομάγαζα, από το εξωτερικό τα φέρνει ο κόσμο. Έτσι. έτσι σωστό. Ε, νομ, νομίζω και, και Xiaomi και όλε αυτέ οι εταιρείε πριν έρθουν στην Ελλάδα, ερχόταν, είχαν, είχαν, είχαν χτίσει ένα όνομα. Σωστό. Και, Ειδικά η Xiaomi, χτίσουν... πρώτη αυτή ήταν. Ναι, ναι, και το, περί... το περίεργο, το αξιοσημείωτο είναι ότι χτίζουν ένα όνομα γενικότερα και μετά έρχονται και όταν έρχονται έχουν ήδη την εμπιστοσύνη περί των πολιτών χρηστών, οπότε πιάνουν και εύκολα, έτσι. Δηλαδή, η Xiaomi νομίζω ότι ήξερα πολύ κόσμο που είχε πάρει πριν έρθει στην Ελλάδα, πριν τα φέρουν στην Ελλάδα από έξω και όταν έτσι. ήρθε στην Ελλάδα ο κόσμο είχε πει ότι τα ξέρω τα κινητά, είναι πούμε. Δεν είπανε που... Είχε και, το, είχε και το πλάσο ότι έχει επίσημη υποστήριξη πλέον. Σίγουρα. Σωστά. Σίγουρα. Αν και ε, ε, η, γενικότερα η επίσημη υποστήριξη είναι κάτι το οποίο γενικότερα θέλει συζήτηση σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου αν αγοράζει από κάποια άλλη χώρα θα πρέπει να έχει υποστήριξη ε, στι υπόλοιπε. Νομίζω ότι στο σύνολο πια ε, των ε, προϊόντων των, <κυρίζει> των ηλεκτρονικών συγχωρέστε με, μου κάθεσε λίγο κατακάθι από τον ελληνικό στο <coughs> λαιμό. Δεν μου είχε μείνει βουλιάχη για το κατακάθι. Ήθελα καφέ, ένα καφέ, παιδιά. Uh -huh. ε, νομίζω ότι ε, ε, υπάρχει, έχει τελειώσει αυτό το θέμα με τι παραεισαγωγέ. Του δέχονται στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Δεν θα πω σε όλε. Γιατί υπάρχουν και μερικοί που ακόμα το παίζουν ιστορία. <coughs> το αυτό. αυτό. Και θα δούμε Πάντως... το πούμε και σε αργότερο θέμα ότι γενικότερα ε, θέλει προσοχή από εμά του καταναλωτέ να γνωρίσουμε καλά τα δικαιώματά μα και να βλέπουμε αυτό. να ψάχνουμε καλά την αγορά. Η επειδή, η βλέπω, απόλυο, επειδή, βλέπω, έχω, επειδή βλέπω ότι κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή, έχουν μείνει τρία θεματάκια. Είναι το επόμενο είναι το δικό μου. Δεν θέλω όμω, επειδή μιλήσαμε ώρα για Samsung, μην γίνει και η εκπομπή ε, μόνο Samsung. Ε, να πούμε ότι τέσσερι γενιέ αναπαθμίζονται. Έχει την τιμητική τη. Εντάξει, τη σωστό, Γιώργο, σωστό, αλλά ξέρω τι σου λέω. Και χθε που ήταν full Galaxy S22 series η επικαιρότητα, φροντίσαμε στο tech blog και νέα gaming να έχουμε και για τη Realme και για τη Xiaomi λίγο να μοιράζουμε την πίτα γιατί ξέρεις yeah. δεν κουστάρει και κάποιο ένα, ένα πρωτοσέλιδο yeah, yeah home page. Αυτό είναι και κουραστικό à, να άρα. το βλέπεις πάντως. Πες την αλήθεια έκανα. ότι έπεσε μπούλινγκ και σου λέγανε τι είσαι εκεί πέρα τη Samsung είσαι και είσαι εκτός της Apple και αναγκάστηκε και γράψετε κι άλλα. Πες την αλήθεια. Λοιπόν, λοιπόν σχόλια Apple fanboys και είπε να το αλλάξει. Αυτό. Και μην ξεχνάτε, Galaxy S22 Series, μόνο από το u.gr. Λοιπόν, να πω γρήγορα γρήγορα για Samsung, ότι ε, ανακοίνωσε ε, ότι συσκευές Galaxy που θα υποστηρίζουν τέσσερις γενιές αναβαθμίσεων One UI και πέντε χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας, αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι πάμε για... I, 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 πάμε για Android 10... Τι είναι αυτό ρε παιδί, γιατί θα... Τώρα Android 5, θα είναι... Όχι, τέσσερα χρόνια είπε. Ναι ρε εσύ, από το 12 στο 16. 12 και 5, 17 είπαμε. Είπαμε 17. Λέει λοιπόν S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra και S21 FE. Από την ημερομηνία όμως, προσοχή, προσοχή παιδιά, γιατί αυτό είναι πάντα παγίδα... Ε, αυτές οι δεσμεύσεις των εταιριών είναι όχι από την ημερομηνία που αγοράσατε εσείς το κινητό, Έτσι. αλλά από την ημερομηνία που πρωτοκυκλοφόρησε παγκοσμίω. Ε, καλά, νοείται α... αυτό, ρε, φίλε, α. Πρέπει να το πει. Ε, πρέπει <laughs> να το πω. Α. Τι, το... Ζάξει, έχω δεχθεί έχω τέτοια μηνύματα. Βάγε, το ξέρω γιατί το ξέρετε. Ο <laughs> καταναλωτή δεν το ξέρει τώρα αυτό. Ναι, γιατί καταναλωτή... θέλει λογική, για, για να το καταλάβει, θέλει λογική, λοιπόν, Γιώργο λοιπόν, μου. Ναι. Και πολλοί σκέφτονται πρώτα απ' όλα σκέφτονται να διεκδικήσουν πράγματα που δεν. Δηλαδή, <σχε> επειδή πήραμε συσκευή, σα καβαλεί όλου. Κάτσε καλά, ρε φίλε. Την πήρε πέντε χρόνια μετά που κυκλοφόρησε και θε και αναβαθμίζει. Άσε με κάτι. Ναι, αλλά τώρα την πήρα εγώ. Α, δεν το ξέρω. Ah. Λοιπόν, ο λοιπόν όμω, Βάιε, μια και λέμε για εταιρείε και καταναλωτέ. Ε, μεριά του καταναλωτή αρνητικά και καλά κάνει, γιατί μερικοί τα θέλουν όλα μοναζικά δικά του. Που... Συγγνώμη λίγο. Σε αυτό που είπε ο Γιώργο, ότι αυτό τώρα το πήρε, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Όταν μια εταιρεία σου πουλάει χίλια ευρώ το κινητό και εσύ πα και το παίρνει μετά από τέσσερα χρόνια 500 ευρώ, εννοείται ότι δεν έχει. Α πούμε, στο χίλια ευρώ, άλλο έχει υπολογίσει κάποια έξοδα. Στα μετά από τρία-τέσσερα χρόνια, εννοείται ότι αυτέ οι αναβαθμίσει έχουν γίνει. Εγγύηση όμω είναι διαφορετικό. Εγγύηση δύο χρόνια θα έχει όποτε και να το πάρει. Ναι, ναι, βέβαια. Σωστό. Να το, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εγγύηση καλή λειτουργία. Λοιπόν, είναι καλή ε, λειτουργίας λειτουργία όμω, άρα σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργεί για να σου δώσει για να η εγγύηση. Ε. Όταν είσαι στο κουτί και δεν λειτουργεί, τι εγγύηση. Δεν νησυχεί, δεν μπορεί να τρέξει. <χω> ναι, και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έχει ντόα. Ότι τον από τον τη τον στιγμή νά, που υπάρχει. το βγάζει από το κουτί και σου λέει δύο χρόνια εγγύηση λειτουργία, σημαίνει ότι λειτουργεί δύο χρόνια με το κινητό. Ενώ όταν είναι στο ναι. κουτί, δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να ξεκινήσει να ισχύει αυτό που λες δηλαδή, ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν α, το το χρησιμοποιήσει το κινητό. Τι, εγγύηση. τι είπε τώρα, ρε φίλε. Το, τι είπες, το ξεκαθαρίζω, ρε φίλε. Πώ το σκέφτηκε, ρε Μα αυτό. για να καταλάβει γιατί ισχύει. Λέει καλή λειτουργία. Άρα συστό. πρέπει να λειτουργεί για να έχει την τεχνολογία. Σωστό, σωστό. Γιατί το βάζει μετά από 20 χρόνια. Θέλω όμω να μου πει για το επόμενο θέμα που το έχει ανακαλύψει εσύ και ήταν να το παίξουμε και στο προηγούμενο podcast και που δεν βγήκαμε. Άρα μιλάμε και κάνω, δίνω αυτή τη βαρύτητα και κάνω αυτή την εισαγωγή ότι μιλάμε για ουσιαστικά ε, είδηση καταστασούλα που είναι τουλάχιστον 15 ημέρες. Και οι τύποι πουλάνε ακόμα στην Ελλάδα 4,99. Όχι, δεν είναι, δεν είναι πέντε ημέρε. Από 10, πέρσι. Δεκαπέντε. Όχι, όχι. Από πέρσι γίνεται αυτό το πράγμα. Από την GoPro τη Hero 9 γίνεται. Δεν, είναι, δεν έγινε πρώτη φορά φέτο και για αυτέ τι μέρε. Αυτό Σπή... που λέει ο Βάιο παρένθεση προ υποστήριξή του, θυμάμαι που είχε πει ανάλογο θέμα και πέρσι ο Βάιο. Βέβαια, βέβαια. Το θέμα είναι όμω ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει η κοροϊδία γιατί Διαβάζω η να καταλάβει ότι δεν είμαστε θαγενεί. Δια... Διαβάζω τίτλο. Προσφορά GoPro Hero 10 από την GoPro, αγορά κατευθείαν από το site, από το site. 380 ευρώ και ε, Ελλάδα 499 ακόμα μαζί, μετά από κάποια έκπτωση που ευαγγελίζουν, που λένε τα, και γιατί τα, έχει 5, 69, νομίζω, οι μεγάλοι retailers. 90. Και, και την έχει τώρα, 3, εδώ την έχει και 15 μέρες η GoPro στο site της, 380 και δεν έχει και δώρο και μια το και αυτή. Ε, δεν έχει δρώσει το, το, αυτή των Ελλήνων να, να, το πάνε τόσο. όχι, όχι, δεν είναι θέμα των Ελλήνων. Δεν μπορούν να το πάνε. Θα, θα Γιατί πούμε δεν το εδώ. κάνει. Πες το, έλα. Γιατί, θα τα πούμε όλα εδώ. Δεν φταίνε οι ελληνικέ αλυσίδε ούτε οι Έλληνε εισαγωγέ. Όχι, αυτή φταίνε. ελληνικά καταστήματα. Περίμενε. Και, θα και, και εγώ συμφωνώ με το Βάιο. Δε, με, δεν, με αφήνει να συνεχίσω. Λοιπόν, η Γκόφ έχει επιλέξει. Είμαι καταναλωτή. Να έχει... Και φταίνε αυτή. <laughs> λοιπόν, η GoPro έχει επιλέξει να έχει μια διαφορετική πολιτική για το e της και μια διαφορετική πολιτική για την κατάσταση διανομής μέσω καταστημάτων. Αυτό που έχει επιλέξει λοιπόν να κάνει είναι πιο. Βγάζω μια υπερπροσφορά, αφού κυκλοφορήσει η κάμερα που κυκλοφορήσει συνήθως Δεκέμβριο ή Γενάρη εκεί πέρα, πριν το Δεκέμβριο, μάλλον και στην περίοδο των Χριστουγέννων, βγάζω μια υπερπροσφορά στο site μου και τη δίνω αποκλειστικά από το site μου. Τη δίνω δηλαδή 380 ευρώ, 379,98 για την ακρίβεια. Με κάρτα microSD 32 GB που θα μου πείτε εντάξει, κλάιμα είναι 7 ευρώ, έχει άμα την πάρει από οπουδήποτε. Με GoPro subscription, ένα χρόνο στο cloud για να μπορώ να βάζω δεδομένα σαν χρήστη και μετά μπορώ να την κλείσω. Δεν χρειάζεται δηλαδή, δεν με βάζει το τρυπάκι επίτηδε για να ξεχαστώ και να την πληρώσω. Αν πάω στην μπορώ να την κόψω. Ενώ στην Ελλάδα την έχουν βγάλει σε προσφορά στα 499 και επειδή το έχω ψάξει πολύ το θέμα και έχω μιλήσει με καταστήματα, που τα καταστήματα έχουν μιλήσει με τον αντιπρόσωπο τη GoPro στην Ελλάδα, ο οποίο δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, έχει έδρα στη Σερβία, αν δεν κάνω λάθο. Yeah. Αυτό που είναι η απάντηση τη GoPro είναι ότι αυτή η προσφορά είναι αποκλειστικά για το site τη GoPro και δεν είναι για να τη δώσουμε στα καταστήματα. Αντιλαμβάνεται βέβαια κάποιο εδώ ότι υπάρχουν κάποιε παθογένειε. Πρώτον. 380 ευρώ την παίρνω από το site της GoPro χωρίς να έχω κάποια έξτρα χρέωση τελωνίου. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Υπάρχει στη σελίδα μέσα της GoPro μια λίστα με τις χώρες όπου στέλνει και σου λέει αν έχει κάποια έξτρα χρέωση για, το τελωνίο ή για ΦΠΑ. Και εκεί πέρα μέσα ρητά γράφει ότι για την Ελλάδα στην τιμή την τελική που πληρώνει στο site περιλαμβάνονται Επι, τα πάντα και ο Επιβεβαιώνω και εγώ έχω πάρει όχι την 10, την 8 πριν... Κανένα δίμηνο, οπότε την πήρα, δεν θυμάμαι, από το site τη GoPro, χωρί τελωνίο, χωρί τίποτα. Το οποίο σημαίνει ότι ανά Άρα... πάσα στιγμή παίρνω και το παράγκα. Και τώρα τι σημαίνει αυτό. Πρώτον, ότι αυτοί που έχουν καταστήματα δεν ξέρω για ποιο λόγο να την πουλάνε. Ποιο ο λόγο να την έχει ε, στο κατάστημά σου και να γίνει σε ρεζίλι, όταν θα σου πει ο άλλο ρεφίλι 380. Εγώ τη ζήτησα από κατάστημα και του είπα: Μιλήστε με την GoPro. Αν την έχει την ίδια τιμή και για, 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 για να την πάρω από εσά, να την πάρω από εσά. Και μου είπανε: Μιλήσαμε με την GoPro. Η GoPro δεν κάνει αυτή την τιμή για τα καταστήματα. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι τα καταστήματα εκτίθονται πλούτα αυτή την κάμερα. Για μένα, εγώ δεν θα την έβαζα στο μαγαζί να την πουλήσω. Θα έλεγα, παιδιά, πάρε το site. Δεν μπορώ να αυτή την αυτή τη τιμή. Και το δεύτερο είναι ότι φυσικά, επειδή υπάρχουν πολλοί καταναλωτέ που δεν το ψάχνουν, όλο και κάποιο θα τσιμπήσει και θα πάει να την πάρει 4,99 σε προσφορά, εισαγωγικά προσφορά, από ένα πολυκατάστημα, από ένα e-shop, εφόσον δεν ξέρει τι παίζει με το site τη GoPro. Αυτό όμω είναι, κατά την άποψή μου, είναι ε, πραγματικά δυσφημιστικό για την ίδια την GoPro. Εγώ, α πούμε, σαν καταναλωτή. Ε, βλέπω ότι πραγματικά Εντάξει, θα μου πει, εσύ σαν καταναλωτή, τι σε νοιάζει. Πάνε πάρτινα από το e-shop και τι σε νοιάζει για τα καταστήματα, α μην πουλήσουν ποτέ. Κι όμω, θεωρώ ότι είναι δυσφημιστικό για την κόπρο. Δεν είναι σωστή πολιτική. Και εγώ έτσι νομίζω από τη στιγμή που λες ότι ε, δεν επιτρέπει Στου επίσημου διανομή τη συνεργάτε να έχουν αυτή τη χαμηλή τιμή. Είναι λάθο. Και ξέρουμε πόσα χρόνια οι Έλληνε αντιπρόσωποι προσπαθούν να διαφυλάξουν βάλει ακριβώ αυτό με του μεταπολιτέ, λιανοπολιτέ του. Να έχουν όλοι ίδια τιμή και σίγουρα να μην πουλάνε οι ίδιοι φθηνότερα για να του τη σπάνε. Τι να πω, πάντω, 3,80. Η Πολύ Γου... καλό. Χειρόδεκα. Πάρα πολύ Έχει μεταφορικά αυτή η τιμή. Μεταφορική. Ναι, είναι δωρεάν. Μέσα πάνω από 50 ευρώ τι πάρεις από την GoPro είναι δωρεάν τα μεταφορικά. Ω, Ή τι την τώρα, περίμενα να κλείσουμε, γιατί σε βλέπω ψάχνεις. <laughs> Κάπω. Εντάξει, κοίταξε. Ε... Να σου πω κάτι. Ε... Παίζει ρόλο και αυτό το άτιμο, ρε φίλε, για εμά του επαγγελματίε. Αυτό το άτιμο, το ΦΠΑ. 3,80 χωρί ΦΠΑ θα ήταν Ελλάδα. Α, το πα έτσι εσύ. Ναι, αλλά εδώ πέρα πρέπει να σκεφτούμε ότι. Α, ah, μια που το αναφέρει αυτό να πω και κάτι. Γιατί το, ε, δεν το είχαμε σαν θέμα, αλλά μια που μιλάμε για την GoPro, η εταιρεία έχει, έχει πει σε δηλώσει τη το, το κεφάλι τη εταιρεία ότι ετοιμάζονται να βγάλουν νέα κάμερα και να μπουν στον κολμάτι τη επαγγελματική πλέον ε, βιντεολήψη. Ε, Εικονοληψία, να πω πιο σωστά. Ότι ετοιμάζονται να βγάλουν δύο νέε <και Chat> κάμερε σε <laughs> άλλο επίπεδο από τη Hero 10, Η μία θα είναι επαγγελματική. Οπότε πρέπει να περιμένουμε ότι μέσα στο 2022 ίσως να δούμε κάτι πιο εντυπωσιακό σε θέμα τέτοια κάμερα. Φαντάζομαι βέβαια πάλι μιλάμε για μικρή μέγεθο κάμερα, όχι για κάτι πιο δυνατό. Ωραία, ε. Πάντω 380 παιδιά είναι τζαμπαντάν, έτσι. Να σα πω ότι εγώ την DJI, την Action, την Osmo που την πήρα πρόπερση, να θυμάμαι καλά, που δεν είναι επίπεδο χείρο 10, α πούμε, είναι πάρα πολύ καλή. Γράφει καλά όμω. Γράφει πάρα πολύ καλά και θα πάει και την είχα διαλέξει 380 γιατί όταν την πήρα ήταν 100 ευρώ κατά την GoPro και δεν θεωρούσα ότι έπρεπε να δώσω παραπάνω για την, για την GoPro. Τώρα σε αυτή τη τιμή οι δυο τους νομίζω ότι έχεις και μια επιλογή για την GoPro που έχει και το live streaming, έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Και yeah. κλείνουμε... Yeah. By the way, Γιώργο, εσύ τι, τι drone αγόρασες, θύμισε μου. Ένα από το <laughs> Ποιο, το <laughs> Mini το 2? Ναι, το μήνυμα το, το Το, χάρισα, δεν αγορά. Σκρίβε λόγια μας μα ακούνε και φορεία. Μπράβο, ναι, τίποτα. Τσάμπα μου το δίνει. Τι <laughs> ήρθε, ήρθε. Να δω, ήρθε. Και του είπα, φέρτο, θα το κάνω εγώ ανακύκλωση. Ήρθε. <laughs> Ωραίο <laughs> ο, ο Γιώργο. Όχι, Όχι ακόμα. Εντάξει. Ε, δεν ήρθε. ήρθε. Φίλε, κάτσε. χθε το στυλ. Είναι η Θεσσαλονίκη, είμαι, και είναι και 500 χιλιόμετρα. Κάτσε, κάτσε ρε, φιλετά, κούριερ Άμα υπάρχει θέμα, με πάρε τηλέφωνο. Καλά, εντάξει. Α σε φιλετά. Μου το έστειλε απόγευμα και πριν με χειμεριάσει είχε έρθει την άλλη μέρα. Είπε σε λεπτά κουρίερ και ξέρει πω υβρίζουνε τώρα, βάει, ε, τέλο πάντων. Εγώ λοιπόν, φίλε, πάνω... ξέρω ότι ό,τι, ότι μου στέλνουν λεπτά κουρίερ είναι, εγγύηση ότι θα έρθει. Τώρα βέβαια το κατάστημα τη περιοχή εδώ μπορεί να είναι καλό. Πότε θα έρθουνε, ότι θα έρθει, θα έρθει. Λοιπόν, και γρήγορα, τέλο πάντων, εντάξει, η ε, απάντησή σου είναι και γρήγορα. Οκ, εντάξει, λεπτά Λοιπόν, ε, πάμε να κλείσουμε με το τελευταίο θέμα τη εκπομπή. Είναι από τον Γιώργο. Θα μας, πει σε κάτι, θα μας πάει σε κάποιο επίπεδο space. Είχαμε συνηθίσει το Βάιο να μας φέρνει τέτοια θέματα στην εκπομπή, αλλά πολύ ευχάριστα θα κλείσουμε με τον Γιώργο. Για πες μας. Α, αφορά το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, το ξέρουμε είναι μια εικοσαετία γεμάτη και παραπάνω σε τροχιά γύρω από τη γη, περίπου στα 410 χιλιόμετρα ύψος. Η NASA, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι στο τέλος του 2030 θα σταματήσει η επιχειρησιακή του λειτουργία και κάποια στιγμή μέσα στο 2031, όπου πλέον δεν θα τον χρειάζεται, θα τον βάλει σε τροχιά καθόδου και θα τον ρίξουν σε ένα σημείο στον Ειρηνικό ωκεανό, αν θυμάμαι καλά, όπου εκεί πέρα είναι, λέγεται νεκροταφείο διαστημοπλίων η περιοχή, διότι εκεί συνήθω ρίχνουν δορυφόρου ή άλλα ε, σε τροχιά αντικείμενα τα οποία θέλουν να βγάλουν από τροχιά τη Δύση. 2031? 2031 υπολογίζουμε που θα το κάνουμε αυτό. Σε 9 χρόνια, έτσι. Σε 9 χρόνια από σήμερα. Σε, σε 8 χρόνια από σήμερα, το 30, θα τελειώσει το, το έργο που κάνει ο διεθνή Διαστημικός σταθμό, ό,τι έχουν προγραμματίσει τέλος πάντων μέχρι τότε. Έχει βγάλει πολλή δουλειά και μα έχει δώσει... Έχει ωραία, έχουμε ωραία ευρήματα. Από... Α... Αυτή η πτώση, η πτώση διαστημικών σκουπιδιών στου ωκεανού μα πρέπει κάπω να... Δεν ξέρω, πρέπει κάπως να ελεγχθεί. Γιατί, θα... γιατί λες ότι δεν θα συλλεχθεί, θα πάει πάτο, ε! ε Λογικά. Φαντάζομαι. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι, είναι και, και τεράστια το... η μάζα του. Δεν είναι ότι μπορούμε τώρα αυτό να το μαζέψουμε. Γιατί η ακτινοβολία έχει δεχτεί όλο αυτό το πράγμα και θα φέρει κάτω στην γη και τα λοιπά για, για του ένδυου οργανισμού του πλανήτη. Και γενικότερα υπάρχει. Να πω κάτι εδώ, μια που το αναφέρει και ο Γιώργο. Υπάρχει μια αναρχία στο διάστημα, έτσι. Δηλαδή, ε, τύπου ε, δεν υπάρχει ε, ε, κάποια, ξέρω εγώ, παγκόσμια συμφωνία στο τι γίνεται γενικότερα ναι, ναι. και τις επιπτώσεις. Το... Μάλλον, μάλλον δεν φυσικά, πρέπει να υπάρχει, μάλλον. Φυσικά, επειδή έχουμε πει, αν θυμάστε, κάτι, θεματάκια που κάποιοι δορυφόροι πήγε ο ένας να χτυπήσει τον άλλον και υπήρξαν διαμαρτυρίε και για τον Έντορ Μάσκα, δική του δορυφόρη και οι Κινέζοι που έχουν διαμαρτυρηθεί αλλά και άλλοι για του Κινέζου. Υπάρχει λοιπόν. Έχω διαβάσει μια συμφωνία που έχουν κάνει στον ΟΗΕ πολλά κράτη μεταξύ αυτών τα περισσότερα από αυτά που έχουν δορυφόρου στο διάστημα. Και υποτίθεται ότι τηρούν κάποιου κανόνε. Αλλά είναι τόσο μάλλον, να το πούμε, φλου αυτή η συμφωνία, που δεν την τηρεί κανεί ή κάνει ό,τι θέλει, τέλο πάντων, όποιο θέλει και όποτε θέλει. Αυτό λοιπόν. Ωραία, ωραία πληροφορία και αυτή. Εδώ να θυμίσουμε, να πω κάτι που έχω διαβάσει, ότι αυτός ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, ουσιαστικά αυτά τα 20 χρόνια, Γιώργο, που λες ότι λειτουργεί, χτίζεται κομμάτι-κομμάτι. Κομμάτι. Ναι, Ανα... και δεν, και, δεν ανέβηκε και... έτσι. Όχι, και είναι και ένα ανεβαίναν ωραίο ανέ... παράδειγμα να Ανεβαίνανε ναι, ανεβαίναν modules και κουμπώνανε και συνθέθηκε συν, 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 όλο αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον. Όπω φτιάχνετε πιστεύω, τώρα και έχει ο. Βέβαια και Αμερικάνικα Αμερικάνικα, Ρώσικα, Γαλλικά. Mm. Έχει από πάρα πολλέ χώρε που είναι, δείγμα, είναι ένα ωραίο δείγμα συνεργασία των κρατών, γιατί μπορούμε να καταφέρουμε, αν αντί να πλακωνόμαστε σε μπόμπες κάνουμε άλλα πράγματα. Όπω και, το... και ο Κινεζικό τώρα που φτιάχνεται, έτσι φτιάχνεται. Το πε, το πε. Μια που είμαστε στο διάστημα, να πούμε και καλή πρωτοχρονιά. Α, πρώτη, ναι. 1η Φεβρουαρίου ήταν η πρωτοχρονιά Κινεζική και δημοσίευσαν και ένα πολύ ωραίο βίντεο από το. Τιανγουέν Ουάν, το διαστημόπλαιο που είναι γύρω από τον Άρη. Ε, έχρωμο. έχρωμο. Ε, ε, έχρωμο όλας Αυτό το διαστημόπλαιο το οποίο αυτή τη στιγμή έστειλε και το ρόβερ το κινέζικο στον Άρη. Δημοσιεύσα ένα, πολύ, ένα πολύ ωραίο βίντεο. Είναι πρωτοποριακό να βλέπει τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου, από τεχνολογική άποψη να έχει τέτοια πράγματα στα χέρια σου. Δεν το είδα να μου το στείλετε, παιδιά. Λοιπόν, ε, κλείσαμε και αυτή την εκπομπή. 17ο επεισόδιο, 17η εκπομπή Tech Podcast, δεύτερη σεζόν. Ε, Βάιο βιτο Γιώργο Αρβανιτίδης, Κώστα Βλαχάκης. Η τεχνολογία μα ενώνει. Καλό βράδυ, παιδιά, Γιώργο και Βάιε. Και καλό Καλή βράδυ σε όλου. Μπάι. Καλό, καλό βράδυ, καλό βράδυ.